Οι τόνοι ανεβαίνουν και στην αντιπαράθεση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αυτή τη φορά τη δήλωση περί εκτσογλανισμού του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τον πόλεμο των ανακοινώσεων ακολούθησε, όπω θα δείτε, η σφοδρή αντιπαράθεση στελεχών των δύο κομμάτων. Καλλιεργούν το υπόστρωμα του εκχυδαϊσμού και του εκφασισμού τη κοινωνία. Για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να πω μία λέξη και ζητάω συγγνώμη από εσά και του ακροατέ μα, του εκτσογλανισμού τη ελληνική κοινωνία. Του εκτσογλανισμού. Αυτέ οι φράσει του Ευάγγελου Βενιζέλου πυροδότησαν κόντρα ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Το δείχνει έλλειψη πολιτικού ήθου, πολιτικής ψυχραιμία και δείχνει ότι τελικά ο ίδιο ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρο του Πασόκ, μισεί τον εαυτό του. Διότι τον αφήνει με τέτοιε εκφράσει συνήθω και όχι σπάνια να εκτίθεται. Στη συζήτηση παρενέβη μέσω Twitter ο Δημήτρη Καρίδη. Δήθεν κάνουν πω θίγονται οι Δημήτρη Απαδημούλη και Νίκο Παπά για την καλλιέργεια κλίματο εκτσογλανισμού από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Α του βοηθήσουμε λίγο. Κρεμάλε, προδότε, πολιτικοί απαταιώνε, κατοχική βουλή, τσολάκο, γλουγουδί, πινοσέτ, κλέφτε. Κόντρα και στην πρώτη γραμμή όπου βρέθηκαν καλεσμένοι ο κύριο Πουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Πιερακάκη από το ΠΑΣΟΚ. Σα στόχο να περιγράψει τι ευρύτερε εντάσει οι οποίε δημιουργούνται μέσα στο Κοινοβούλιο, οι οποίε αφορούν συχνά. Ηθικά θέματα και είναι αναντίστοιχε στο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου όπω πρέπει να υφίσταται. Είναι απαράδεκτη. Εγώ τσακλάζω. Σα είπα εδώ που τα λέμε. Είναι απαράδεκτη, και ο τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε εδώ πέρα ο φίλο κ. Κυριακάκη, δείχνει ότι και αυτό μάλλον διαφωνεί με αυτή τη φράση. Ο κ. Βενιζέλο βρίσκεται σε πανικό. Ο Γιώργο Ντόνιο, βουλευτή του Πασόκ, ξεκαθάρισε πάντω πω εκείνο δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση ήταν πολύ προσεκτική. Είπε ότι θέλω να ζήσω συγγνώμη και από εσά και από του Έλληνε κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ εκφραστικό τρόπο για να δώσω έναν τίτλο mm -hmm. στις, α, στον τρόπο που, λειτουργεί, που λειτουργούν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα τον χρησιμοποιούσα.